Δεν μπορούν για να κάνουν. Το φαΐ μπορούν να κάνουν. Σε όλα τα σπίτια δεν συμβαίνουν αυτά. Και έτσι και φύγει η Ντορέτα. Και σε ένα σπίτι που υπάρχουν 3-4 αδελφάκια. Δεν τσακώνονται για τα πόδια του. Αλλά είναι 14 και δεν είναι αδερφάκια. Κατάλαβε. Υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Από την άλλη, τα αδερφάκια μπορούν και βγαίνουν από το σπίτι. Εκεί δεν βγαίνει κανεί. Οπότε αν πλακωθεί με κάποιον. Πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα. Θα τον ξαναδεί, θα είναι εγκλωβισμένο, θα τον ξαναδεί σε 2-3 λεπτά πάλι μπροστά. Αυτό όμω σημαίνει ότι θα εξαναγκαστεί και να το επιλύσει το πρόβλημα με τον έναν ή άλλο. Ή να το συντηρήσει. Παιδιά, φανταστείτε να φύγει η Ντορέτα και να μαγειρεύει η Ελίνα. Ας πούμε, λέω εγώ. Μεγάλες στιγμές. Ξέρει, του έδωσα δύο πράγματα όταν μπήκε στο παιχνίδι. Ένα βιβλίο και ένα βιβλίο μαγειρικής. Και έχει μέσα νοτιοαφρικάνικες συνταγές, δικές μου συνταγές και της μαμάς της συνταγές. Ναι, αλλά τις έχει κάνει. Πότε η πρώτη φορά θα έρθει αντιμέτωπος. Μαγείρευε όταν ήταν στο στρατό. Πέρασε δύο φορές από το στρατό. Νότια Αφρική 2 χρόνια και στην Ελλάδα άλλους 6 μήνες. Αλήθεια. Και έτσι νομίζω θα τους ηρεμήσει ο Ηλίας εκεί. Είναι γιατί... Ο Ηλίας πια όλα τα καταλάβει. Πολύ καλά. Για την ελληνική κοινωνία ο Ηλίας εκεί μέσα που μπήκε. Εντάξει, αν σου μαγειρέψει κροκέτες. Δεν ξέρω. Ναι, είναι. Θα δούμε. Παρά είναι για τα δούμε. Παρακαλώ τώρα το βίντεο που αφορά στους σακωμούς για το φαγητό. Δεν διανοείσαι τι γίνεται. Έφαγε το τυρί, δεν έφαγε το τυρί, ήπιε το γάλα, δεν ήπιε το γάλα. Ποιο θα πιει το γάλα, θα πιω εγώ το γάλα, θα το πιει η Ρούλα το γάλα. Θα πάει εσύ, Παπανόντα, το τυρί. Τι ακριβώς θα γίνει. Τι εγωισμό γίνεται αυτό. Αυτό σαν Γιάννη Ζουλού, δηλαδή δεν φτάνει που με την Βαλεντίνα, α πούμε. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Και φεγά με το φάει κανείς το βίντεο. Εντάξει, δεν θα γίνει το πελαμίνι. Γιατί. Γάλα θα πιες. Σε λίγο μπορείς να πει σίγουρα και σε πει. Ναι, θα ανέβεις ένα λάι, γι' αυτό. Σήμερα, δεν είσαι εσύ, ναι, εγώ δεν έπαιρνα. Εδώ θα τρως, θες, δεν θες, γιατί όταν θα θες δεν θα έχει. Και εγώ αυτό δεν ήθελα να πάω τόσο, αλλά έφαγα γιατί δεν θα έχει μετά για να πάω. Ρε, δεν έβαλα πολύ, τους άφησα πιο πολύ κρέα. Έτσι. Μα κάνει να είμαστε όλοι εδώ να θέλουμε να φάμε. Ναι. Έτσι δεν μπορούμε. Το πόσο μου χειράει, δεν το ψυχαίνω με αυτό το πράγμα να μου κοιτάς το πιάτο και να μου λες μικρός. Έχει λίγο τυράκι εδώ, έχει αλλά. Άλλα άτομα. Θες τυράκι από εδώ. Όχι, ευχαριστώ. Να βάλω λίγο μπλε από πάνω. Όχι. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Δηλαδή εγώ δεν θα σου έλεγα μην βάζεις το φυτίρι. Επειδή υπάρχουν χίλια πράγματα που δεν κάνω και δεν τρώω. Μπήκε κανένα μέσα, δεν ξέρω. Γιατί για να μαγεί. Μην δε αυτό πάρα πολύ. Έλα. Μην κλαις. Θα κλάψω. Τι ράω έτσι. Πρέπει να είσαι δυνατή. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, βλέπω ότι είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Όλους, σε όλους λέει. Έτσι είναι αυτός. Και μπορεί να μην έχει πει και από κακία. Δεν το ξέρω, όμως. Πάλαβες. Δεν είπα κάπως. Δηλαδή, σαν να κάνει κάτι θεωρητικό. Μην δίνεις σημασία σε αυτά. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Απίστευτο. Μάλιστα, μάλιστα, δεν τα ακούω και δεν ξέρω τι να κάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να τη στρίψει ροκφόρ. Δηλαδή το μπλε τυρί, φαντάζομαι ότι ήταν ροκφόρ το τυρί αυτό μέσα στο τάμπερ. Και πήγε ο άνθρωπος προσφέρθηκε να δώσει και ροκφόρ. Ναι, αγάπη μου. Και τι μακάρι να ήμασταν όλοι μαζί εδώ και να τρώγαμε. Είναι καταπληκτικός ο Ηλίας, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ο Ηλίας μπορεί να είναι καταπληκτικός, αλλά θα προσγειωθεί όπως πήγε μόνο του απότομα μάλλον. Απότομα. Γιατί ο Γιάννης Λου έχει πει πολύ δυναμικά ότι την είπε και στη Βαλεντίνα. Ο αθεόφοβος την είπε στη Βαλεντίνα για την Πολωνέζα, στην Πολωνέζα, η οποία τρώει κάθε 2 μέρες φαντάζομαι. Θα την βάσω, οπότε τρώει, πανηγυρίζουμε. Και βρήκε σε αυτή την κοπελίτα να την πει ότι βάζει 5 παραπάνω
Ξέρετε, μην φάσετε τη ρίχνη. Γιάννης Λου, να μπω εγώ στο παιχνίδι και να τσακωνόμαστε για τα τόστ και τα τυράκια. Καταρχήν να μπω εσύ στο παιχνίδι και σε αντίκριζε ο Γιάννης. Του βάζα όριο, Κατερίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου πει το οτιδήποτε, ρούλα μου. Γι' αυτό λένε ότι αν δεν συμβιώσει με έναν άνθρωπο και δεν συγκατοικήσει, δεν τον μαθαίνει. Εκεί δείχνει ο άνθρωπο. Ποιο είναι. Φαίνεται λοιπόν η ευγένεια του Ηλία, η γενοδορία και το δικό τη. Πριν συγκατοικήσουν και λένε όχι, μείνετε λίγο πρώτα μαζί. Έτσι. Να δεις λίγο πώς είναι ο άλλος. Έχουν μείνει και μαζί και μου έκανε εντύπωση τώρα που το σκέφτομαι. Γνωρίζεις βεβαίως την ιστορία και το παρακολουθείς για τον αδερφό σου μέσα, ότι ο Γιάννης Λου με τη Βαλεντίνα είναι ζευγάρι, εντάξει. Έτσι όπως της την είπε τώρα δεν φαινόταν ότι την ξέρει πολύ καλά, δεν της την είπε λίγο χοντρά. Εμένα μου φάνηκε. Εμένα μου φάνηκε. Εσένα σου φάνηκε, γιατί είσαι λίγο ψηλιασμένη με την όλη ιστορία. Εμένα μου φάνηκε. Στην Ελένη της φάνηκε επίσης. Και στην Ελένη της φάνηκε. Αυτός παιδί μου θέλει πειθαρχική ποινή και πρόστιμο που κόβει τα τοστάκια από τους υπολείπους. Έξαλλη από τα κάτω. Οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση σχολιάσει ποτέ ρε παιδί μου, αλλά έχει να κάνει με τυρί, φέτα και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε. Άκου τώρα να δεις. Εμείς έχουμε στην παραγωγή τον Κώστα τον Περί. Άκου τώρα, δεν τον ξέρεις, θα τον γνωρίσεις όμως, ένα πολύ ευγενικό παιδί, επίσης τον αδερφό σου. Ο Κώστας Περίς, ο οποίος είναι φαν Ηλία επίσης, σκέφτηκε ότι μοιάζει με κάποιον, τον οποίο θα το δούμε τώρα αμέσως. Και δεν ο Κώστας Περίς, παρεπιπτόντος, θέλω να πω, δεν είναι ο Θανάσης, είναι και του Βαγγέλη του Περί. Του πολύ αγαπημένου, μάλλον δεν είναι. Βαγγέλης Περίς, Περίς you know. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, για δες με ποιον μοιάζει. Το βλέπαμε ποιον μοιάζει. Εγώ λέει το Θανάση διπλό μας. Κοίτα να δεις τώρα. Κώστα, δεν έχεις και άδικο, δηλαδή... Άμα δυνατής ο Θεός, θα είναι ίδιος. Μοιάζουν λίγο, ελαφρώς. Σαν αδέρφια είναι. Καλά και τι, σαν αδέρφια. Ή θα είναι αδέρφια με τον Θανάση Κουμπαρούδη, ή θα είναι αδέρφια με τον Κωνσταντιάρη. Λένε και τον Θανάση. Έχει αλλάξει και γυαλιά και μοιάζει πιο πολύ. Εντάξει, και η μία φωτογραφία είναι εγχρωμή και η άλλη είναι λίγο παλιά σκοπή η φωτογραφία. Δηλαδή, αν είχε χρώματα η άλλη φωτογραφία, ενδεχομένως να μοιάζαν περισσότερο. Έχει καμιά λεύκανση ο Θέμος, βέβαια. Να το πούμε αυτό. Πραγματικά. Έτσι. Μπορεί να κάνει όμως και ο Ηλίας. Σαφώς, ναι, η οποία τονίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Θέλω ναι, παιδί μου, ίσως επειδή όμως κάνει και κοντράστ γιατί είναι λίγο πιο σκούρα η φωτογραφία του Θέμου. Μ' αρέσει αυτό το τεχνικό μέρος πάντα. Ναι. Πώς σου φαίνομαι όμως. Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Να τον χαίρεσαι. Φαντάζομαι ότι τον παρακολουθείς και από την Νόβα. Κάθε μέρα. Ο μπαμπάς έχει Νόβα, εγώ επειδή έχω και μαθήματα. Αν δεν παρακολουθώ όλη μέρα, αλλά σίγουρα κάθε βράδυ. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και τα πρωινά και λίγο τα μεσημεριανά. Και γενικά, παρακολουθεί. να μας φιλήσεις και τον μπαμπά και τον άντρα και τα παιδιά σου. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, να έχουν θετική ενέργεια, να ζήσουν αξέχαστες στιγμές μέσα στο σπίτι και να μας δείξουν τους θησαυρούς που έχουν κρυμμένους βαθιά μέσα στην καρδιά. Πραγματικά πώς είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, η έκθεση θα δείξει το διάλειμμα και εμείς θα κρατήσουμε 5 λεπτά ακόμα εδώ πέρα να το απολαύσουμε την Ελένη. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο.